σε κάποια πολύ λίγα λεπτά που μένουν, επιτρέψατε ακόμη κάτι. Πηγαίνω... εις το βίο των γερόντων Θεοδόρου και Λουκίου που είχαν την επωνυμία του Ενάτου. Αυτοί μέναν κάπου και μείναν εκεί στον τόπο αυτών 50 χρόνια. Βέβαια, πολλές φορές ο λογισμός τους τους έλεγε να φύγουν από εκεί. Εκείνοι όμως ήξεραν ότι δεν έπρεπε να φύγουν από εκεί. Και τότε ξεγελούσαν το λογισμό τους ως εξής. Λέγανε, μετά από αυτό το χειμώνα, άμα θα έρθει ο χειμώνας και θα φύγει, θα φύγουμε από εδώ. Όταν όμως τελείωνε ο χειμώνας και έμπαινε το καλοκαίρι, λέγανε, μετά από το τέλος του καλοκαιριού θα φύγουμε από εδώ. Με τον τρόπον αυτόν, από χειμώνα σε καλοκαίρι και από καλοκαίρι σε χειμώνα, έμειναν στον ίδιο τόπο 50 χρόνια. Αυτό τι σας λέει? Είναι χαριτωμένο. Είναι ένα θαυμάσιο, ψυχολογικό τέχνασμα, το οποίο τονώνει με τον τρόπον αυτόν, δύναται όταν ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί, να τονώνει την ψυχή του, να αποφεύγει το κακό ή να εφαρμόζει το καλό. Όταν επί παραδείγματι, αγαπητοί μου, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος παρουσιάζει μία αναδράνεια, το εγώ του παρουσιάζει μία αναδράνεια, δηλαδή μία τεμπελιά, βαριέται ή θέλει μία αλλαγή, τότε όταν δεν πρέπει να γίνει τίποτα από αυτά, ούτε να τεμπελιάζει ούτε αλλαγή να κάνει, τότε δημιουργεί τεχνάσματα τα οποία ο ίδιος τα καταλαβαίνει, αλλά κοροϊδεύει, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, ξεγελά τον εαυτόν του με το να λέγει, καλά καλά, άμα τελειώσει αυτό θα γίνει εκείνο, και όταν τελειώσει αυτό, άμα τελειώσει και το παρακάτω και το παρακάτω, και περνάει ο καιρός. Ας σας πω ένα μικρό παράδειγμα, θα το καταλάβετε με τον τρόπον αυτόν, διότι με αυτή τη μέθοδο θα λέγαμε της αναβολής, τεχνητή είναι αυτή η μέθοδος, επιτυγχάνομαι και την αρετή, αλλά προπαντός την κάθε αρετή, αλλά προπαντός την υπομονή, δια της μεθόδου της μικρύνσεως του χρόνου. Μικραίνομαι τον χρόνο. Πώς θα γίνει αυτό? Τον κόβω με μικρά κομματάκια τον χρόνο. Τον διαφορίζομαι, όπως τα λέγαμε. Και να, κατεβήκαμε από το τρένο και έχουμε μία μεγάλη βαλίτσα. Και έχουμε να πάμε στο σπίτι μας που είναι ένα χιλιόμετρο. Η βαλίτσα είναι βαριά. Σκεφτόμαστε πώς θα πάμε. Αν αρχίσουμε να λέμε, μα πώς θα τη σηκώσω τη βαλίτσα και πώς θα περπατήσω ένα χιλιόμετρο, τότε δεν έχω παρά να καθίσω επάνω στη βαλίτσα και εκεί να περιμένω και να περιμένω πώς θα ξεκινήσει η βαλίτσα για να φτάσει στο σπίτι. Ποτέ δεν θα ξεκινήσει. Αλλά τι κάνω? Λέγω ότι θα πάω με τη βαλίτσα έως το πρώτο τηλεγραφόξυλο και εκεί θα σταματήσω και θα ξεκουραστώ. Σηκώνω τη βαλίτσα και πάω έως το πρώτο τηλεγραφόξυλο. Έβαλα ένα μικρό διάστημα από εδώ έως εκεί. Όταν έφτασα στο τηλεγραφόξυλο το πρώτο, είπα, ας πάω τώρα στο δεύτερο τηλεγραφόξυλο χωρίς να σταματήσω. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο θα είναι? Να φτάσω στο τέρμα μου χωρίς πουθερά να σταματήσω μια και έξω. Ένα τέχνασμα είναι. Ένα ψυχολογικό τέχνασμα είναι αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Στο στρατό οι άνδρες κάνουν το εξής. Άμα πρωτοπάνε στρατιώτες, παίρνουν μια χτένα. Και θυμάμαι τότε στο θάλαμο έκαναν κάτι άλλο, μετρούσαν τις μέρες. Σηκώνονταν κάποιος πρωί-πρωί και φώναζε, παιδιά, 2 ημέρες. Δηλαδή 2 μέρες περάσανε. Μέχρι να τελειώσουν, εγώ υπηρέτησα 33 μήνες. Πω. Μέχρι να περάσει αυτός ο καιρός. Την τρίτη μέρα, παιδιά, τρίτη μέρα. Οι άλλοι κάνουν με μια τσατσάρα, σπάζουν ένα δόντι κάθε μέρα. Όταν περάσουμε τη μέση, τότε δεν λέμε, δεν μετράμε συνέχεια από την αρχή, αλλά αρχίζουμε να μετράμε από το τέλος. Και λέμε, παιδιά, μείναν 10 μέρες, 9 μέρες, 8 μέρες μείναν.
Έτσι, μικρός αριθμός από την αρχή, μικρός αριθμός και από το τέλος. Με τον τρόπο αυτόν, ξεγελάμε τον εαυτό μας και σπρώχνουμε τον καιρό και περνάει και δεν παθαίνουμε ζημιές με το να αγαναχτούμε, να φωνάζουμε κτλ. Πάρτε παρακαλώ αυτό το παραδειγματάκι, τηρήσατε το μέσα στο σπίτι σας, μέσα στην πρακτική σας ζωή, στην καθημερινή σας ζωή, για κάτι που σας ενοχλεί. Έχει όλο το ραδιόφωνο, πείτε, πόση ώρα θέλει για να τελειώσει, θα κλείσει, μια μέρα θα κλείσει. Όλα τα πράγματα, άμα πούμε, όλα τα πράγματα τελειώνουν. Κάποτε θα κλείσει το ραδιόφωνο άλλο. Μα με ενοχλεί, μα θα τελειώσει, περίμενε, περίμενε, θα τελειώσει. Τότε δεν θα βγω στο παράθυρο να αρχίσω να τσιρίζω, ούτε θα πάρω το 100 να έρθει να μαζέψει τον άλλον και να μιλώ με τα καλημέρα και άλλα πολλά. Βλέπετε, αυτά μετήρχονται αγαπητοί μου οι πατέρες. Αυτά μετήρχονται οι πατέρες και τσουλούσαν τη ζωή όμορφα, ειρηνικά, γεμάτη από τα λουλούδια των αρετών. Και ανέβαιναν σκαλοπάτι, σκαλοπάτι στη βασιλεία του Θεού.